Στις 2, 3, 4 και 5 Οκτωβρίου γίνεται το τρίτο φεστιβάλ νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Πανεπιστημίου Ζωγράφου. Τα φεστιβάλ νεολαίας έχουν καθιερωθεί από τη μεταπολίτευση, δηλαδή έχουν περάσει 40 χρόνια. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι τι εξυπηρετεί σήμερα ένα φεστιβάλ νεολαίας. Σίγουρα τα φεστιβάλ νεολαίας από τη μεταπολίτευση και μετά παίξαν πολύ σπουδαίο ρόλο για τη σύνδεση της αριστεράς με τον πολιτισμό, έναν τρόπο έκφρασης μαζικό της αριστεράς, και σήμερα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα, ακριβώς επειδή και το δικό μας φεστιβάλ φιλοδοξούμε να είναι ένας χώρος οικοδόμησης ενός διαφορετικού υποδείγματος και στην πολιτική διαβούλευση αλλά και στον πολιτισμό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δε το γεγονός ότι διοργανώνεται σε ένα πανεπιστημιακό χώρο. Ακριβώς επειδή για εμάς το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι ένα αποστηρωμένο εκπαιδευτήριο, πρέπει να αποτελεί έναν ελεύθερο κοινωνικό χώρο ανοιχτό προς τους φοιτητές, προς την κοινωνία, προς τις συλλογικότητες. Και πόσο μάλλον σήμερα και σε μια πόλη όπως η Αθήνα, στην οποία η νεολαία και αυτές οι συλλογικότητες ασφικτιούν και ψάχνουν να βρουν ένα χώρο έκφρασης. Και το Πανεπιστήμιο για μας αποτελεί ένα τέτοιο χώρο έκφρασης. Το Φεστιβάλ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια συλλογική αυτοοργανωμένη διαδικασία, μια τέτοιου τύπου διοργάνωση. Και με αυτή την έννοια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς και θα έρθουμε σε επαφή με την ανική καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και το πώς θα στείλουμε προς τα έξω και το μήνυμα το οποίο δίνει το φεστιβάλ μέσω του κεντρικού του συνθήματος, που είναι πως στους δρόμους ανατροπής ζηλεύουμε το μέλλον. Τι θέλετε να πείτε με αυτό το σύνθημα? Με αυτό το σύνθημα θέλουμε να πούμε πως στους αγώνες του σήμερα, στους αγώνες που δίνουμε για την ανατροπή αυτή τη κατάσταση, βρίσκονται οι ρίζες της οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που και εμείς θα νιώθουμε πιο ελεύθεροι, μιας κοινωνίας που οι δικές μας ανάγκες θα μπορούν να ικανοποιούνται, αλλά και οι δικές μας επιθυμίες θα μπορούν να βρίσκουν, ας πούμε, πρόσφορο έδαφος. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι στους αγώνες του σήμερα μπορεί να υπάρξουν οι πυρήνες της άλλης κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Και νομίζω ότι και αυτός είναι και ο πολιτικός στόχος του φεστιβάλ, να βγάλει προς τα έξω αυτό το μήνυμα προς την κοινωνία και στην νεολαία. Ας πάμε τώρα στις κύριες πολιτικές ενότητες του φετινού φεστιβάλ. Ποιες είναι ακριβώς για εσάς? Ναι. Καταρχήν, οι κύριες πολιτικές ενότητες είναι αυτές οι οποίες βάζουν, ας πούμε, και το πλαίσιο των κεντρικών συζητήσεων του φεστιβάλ. Μία από αυτές είναι σίγουρα το ζήτημα της ανεργίας των νέων ανθρώπων. Σήμερα η ανεργία στους νέους ανθρώπους μπορεί να αγγίζει και το 60%. Με αυτήν την έννοια και εμείς κάνουμε μια κεντρική συζήτηση η οποία βάζει αυτό το ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων των νέων ανθρώπων σήμερα που κινούνται, ας πούμε, στο όριο της επισφάλειας. Πλέον έχουν περάσει σε προγράμματα ωφέλειας τα οποία βάζουν μια νέα έννοια για το τι σημαίνει ο νέος εργαζόμενος. Δηλαδή, ο νέος εργαζόμενος είναι πλέον επιδοτούμενος, είναι ωφελούμενος. Και πλέον ανοίγει μια συζήτηση για να ορίσουμε το δικαίωμα στην εργασία. Και με αυτή την έννοια προσπαθούμε να δώσουμε και τις απαντήσεις αριστεράς σε σχέση με αυτό, πόσο μάλλον σε μια συγκυρία που και ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία και θα έρθει αντιμέτωπος με αυτά τα ζητήματα, που νομίζω ότι θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πορεία της κυβέρνησης αριστεράς. Άρα λοιπόν, μια ενότητα είναι αυτή, το ζήτημα της ανεργίας. Μια άλλη ενότητα είναι το θέμα του αυταρχισμού και οι όψεις του αυταρχισμού στο σήμερα, τόσο από την πλευρά του κράτους, αλλά όσο και εντός των ανθρώπινων σχέσεων. Και είναι για μας πολύ σημαντικό το πώς μπορούμε συνεχώς να δημιουργούμε ένα πρότυπο το οποίο θα στερεί το ζωτικό χώρο για να υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις και τέτοιες πρακτικές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, ένα πρωτόγνωρο ζήτημα για μας είναι το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακριβώς επειδή από τις τελευταίες εκλογές υπάρχει κάτι καινούριο ως δεδομένο. Είναι δηλαδή αριστερά από τη θέση της Δημοτικής Αρχής και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς οι Δημοτικές Αρχές της Αριστεράς μπορούν να συμβάλλουν στα ζητήματα της νεολαίας και να βοηθήσουν σε τοπικό επίπεδο ώστε να δημιουργούν χώροι ελευθερίας για τη νέα γενιά. Και προφανώς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς είναι η υπόθεση της οικοδόμησης σοσιαλισμού. Ακριβώς επειδή αυτό πρέπει να είναι κάτι γνώμη στο πρίσμα μέσα από το οποίο πρέπει να βλέπουμε τις πολιτικές μας προτάσεις και τις πολιτικές μας δράσεις, είναι ένα επίδικο το οποίο θα συζητηθεί στο φεστιβάλ, δηλαδή και το πώς η κυβέρνηση αριστεράς, αλλά πολύ και περισσότερο οι αγώνες κοινωνίας, μπορούν να συμβάλλουν στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Βέβαια, στο φεστιβάλ, εκτός από αυτές τις κεντρικές εκδηλώσεις, θα βρουν χώρο και μια σειρά από άλλες συζητήσεις, οι οποίες θα έχουν στο θέμα τον αντιφασισμό, τον πολιτισμό, τις έμφυλες σχέσεις, τον αθλητισμό και μια σειρά από άλλες θεματικές, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέροντες και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν σε αυτές. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα, βλέπω ότι το πολιτιστικό σας πρόγραμμα είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο. Θα συζητηθεί βέβαια πάρα πολύ και ήδη συζητιέται η συμμετοχή του Μαργαρίτη και της Πίτσας Παπαδοπούλου στο πρόγραμμα του Σαββάτου. Ποια είναι ακριβώς η πολιτιστική σας πρόταση και πώς εντάσσονται αυτοί οι δύο? Ναι, η πολιτιστική πρόταση του φεστιβάλ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ευρύ. Είναι κάτι το οποίο αγγίζει και θεατρικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και το μουσικό περιεχόμενο του φεστιβάλ. Και ένα κομμάτι αυτού είναι η λαϊκή μουσική. Η λαϊκή μουσική ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη λαϊκή κουλτούρα. Νομίζω ότι ένα φεστιβάλ της αριστεράς θα πρέπει να δίνει χώρο και να έρχεται σε επαφή με αυτή την κουλτούρα, δηλαδή τη λαϊκή κουλτούρα. Νομίζω ότι και ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ακριβώς είναι πρωτόγνωρο για το δικό μας φεστιβάλ, το ότι βρίσκει χώρο σε αυτό.
και είναι και ένα στοιχείο πειραματισμού για εμάς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με αυτή τη λαϊκή κουλτούρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι δεν κινείται στο κυρίαρχο υπόδειγμα της λαϊκής κουλτούρας και με αυτή την έννοια και για μας είναι ένα πείραμα το κατά πόσο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αυτή την κουλτούρα και με τον κόσμο, τον λαϊκό κόσμο ο οποίος αναφέρεται σε αυτή. Και με αυτό νομίζω θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε και την ανταπόκριση του κόσμου σε σχέση με αυτό. Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για ένα νέο άνθρωπο σήμερα να είναι μέλος μιας πολιτικής οργάνωσης και ειδικότερα τι σημαίνει να είναι μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το να είναι κάποιος οργανικά συνδεδεμένος σε ένα μέλος μιας πολιτικής οργάνωσης, ειδικά της αριστεράς, έχει πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς επειδή ακολουθεί για εμάς ένα μότο το οποίο είναι ο οδηγός μας στον τρόπο σκεφτόμαστε και στον τρόπο δρούμε. Δηλαδή ότι από τη μία αμφισβητούμε το κυρίαρχο υπόδειγμα αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, αμφισβητούμε την κοινωνία όπως έχει το κοινωνικό μοντέλο το οποίο έχει δομηθεί σήμερα και το οποίο μας πρόκειται την νεολαία προς το περιθώριο. Και από την άλλη δημιουργούμε πυρήνες πάνω στους οποίους θέλουμε να βασιστεί το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Βασισμένο στις αξίες της αλληλεγγύης, στις αξίες της αλληλεγγύης, στις αξίες της δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας νέος που ασπάζεται αυτές τις αξίες, που νιώθει ότι με αυτά τα εργαλεία πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει ας πούμε, τη σημερινή κατάσταση και να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για εκείνον, να το κάνει αυτό με έναν συλλογικό τρόπο μέσω μια πολιτική οργάνωση. Συγκεκριμένα για την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χώρος μέσα στον οποίο αυτή τη στιγμή παίζεται το παιχνίδι της ανατροπής. Ακριβώς επειδή μπορεί να εκφράζει με έναν ηγεμονικό τρόπο τις κοινωνικές αντιστάσεις και τους αγώνες κοινωνίας σήμερα απέναντι σε αυτή την πολιτική, απέναντι στην μνημονιακή πολιτική, απέναντι στην ευπλελεύθερη αντίληψη σήμερα, είναι εμείς καλούμε τον κόσμο να βρεθεί στις τάξεις της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία ανατροπής. Γιατί από τη μία δεν θεωρούμε ότι εμείς έχουμε το αλάθητο, ότι εμείς ξέρουμε ας πούμε, τα πάντα. Γι' αυτό και θέλουμε απλά να δημιουργήσουμε το χώρο για να βρει έκφραση ο νέος κόσμος σήμερα, ο οποίος είναι σπουδαία. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι καλούμε τον κόσμο να μπει στο παιχνίδι της ανατροπής, καλούμε τον κόσμο να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η νεολαία, πόσο αυτόνομος είναι ο ρόλος της σε σχέση με τον κομματικό μηχανισμό, εκτελεί κομματικές εντολές, τι ρόλο παίζει στη διαμόρφωση της γραμμής? Νομίζω καταρχήν ότι η νεολαία ως μια κοινωνική κατηγορία είναι αυτόνομη κοινωνική κατηγορία, ακριβώς επειδή έχει διακριτά ζητήματα, έχει διακριτές ανάγκες, διακριτές επιθυμίες και έχει μια διαφορετική αντίληψη, νομίζω, που προκύπτει από τον νεανικό της ηλικίας, την οποία νομίζω ότι πάνω σε αυτή θα πρέπει να σκέφτεται και να χαρά στρατηγική. Με αυτή την έννοια, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δομήσει μια αυτόνομη στρατηγική για την ίδια την νεολαία. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαρθρώνεται η δική μας οργάνωση πατάει ακριβώς πάνω σε αυτήν την αντίληψη. Δηλαδή, σε μια αντίληψη αυτόνομη στρατηγική για την νεολαία. Δεν θέλουμε να αποτελούμε έναν υποστηρικτικό μηχανισμό στο κόμμα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι, ακριβώς έχοντας αυτό το πολιτικό σχέδιο, αυτό είναι στρατηγική για την νεολαία, που περνάει προφανώς και μέσα από το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να ενώσουμε αυτές τις δυνάμεις για να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση και να οικοδομήσουμε, ας πούμε, ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο. Και σε αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι είναι απαραίτητο η οργάνωση νεολαίας να έχει αυτόνομες διαδικασίες, να έχει αυτόνομο πολιτικό πρόταγμα και να δομείται ουσιαστικά η ίδια ως οργάνωση και όχι μέσα από μια διαδικασία η μάντα μεταβίβασης των κεντρικών θέσεων του χώρου.